Good Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio. Έχουμε εδώ στο στούντιο τη μικρή Δομνούλα που έχει φτάσει έτσι με το χαμόγελο στα χείλη. Καλημέρα, Δομνούλα μου. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Πώς είσαι σήμερα? Είμαι πολύ καλά, τα δικά σας? Καλά, μα μυρίζεις φαρίλα χτέ, γιατί? Ναι, άμα μπέτσε με καρφώσεις. Αφού ξέρεις ότι κάποιοι μου γίνονται το σάντουιτς κάθε πρωί, είπα να φάω λίγο έτσι κρυφά. Α, εντάξει, συγγνώμη, λέω κι εγώ, μήπως για τα γιορτές έτσι χαλάρωσε η μάμα σου. Τώρα και εσύ έφερα το δάμε κρυφά μες στη τσάντα μου. Στη τσάντα σου? Ναι, πιάμε λίγο λεμέσο νεχτές και... και έμεινε σου η προφορά. Ωραία. Να ξέρεις, να κύριε Χρήστο μου, όπως και αφήκες τίποτα και πέτυχαμε. Λοιπόν, Δομνούλα μου, έγραψες έκθεση σήμερα? Βέβαια. Και τι θέμα έχει? Κομμωτής, κομμώτριες και τα λοιπά. Μάλιστα, θες να μας τη διαβάσεις? Βεβαίως. Λοιπόν, σε ακούμε. Προχτές την Κυριακή αρχίσα λίγο να ξυπνήσω γιατί δεν είχα σχολείο. Μόλις σηκώθηκα πήγα στο σαλόνι που εκάθετουν η Μανούλα, ο Παπάκης και η αρφή μου. Με το που μπαίνω μέσα να λέει ο Παπάκης στη Μανούλα: «Ε, όι ρε παιδιά, καίκαμε μας με τον Τζανί. Αλλά λέω να με φαίνεται». «Ποιος?» λέω εγώ. «Εσύ, χειρούι μου, αύριο να πάμε κομμωτήριο, να τελάμεσα να σε εκτερήσω και εντελώς σιάσες τους ούλους». Η Δευτέρα μόλις εσχόλασα και έφα τα κουπέπια μου με το γιαούρτι, επίαμε στο κομμωτήριο. Εμύριζε ρε τώρα σαν πουνιές. Αρπάσι με μια τύπησα και βάλει με κάτω να με κουρέψει. Δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Πώς με λέουν, πόσο χρόνο είμαι, τι ταξιμπάω. Κι ύστερα πιάμε στα προσωπικά, τύπου τι έφαγες σήμερα. Εντός τα προσωπικά. Όπα κοπελιά, έλε μου τη δουλειά σου. Ναι, νόνι μου, ένα δεις τα ισώσεις κιόλας. Μάνα μου, εν πολλά σγουρά. Έτσι εν το χειρούι μου, σαν τον κλιάρον. Επιάσα μου την κεφαλή μου και σιερώσα την πεσιά. Μετά έκατσε η μάμη μου και εγώ έπια τουαλέτα και βρέξα τα μαλλιά μου. Και ευκήκα να με δουν. Κοίτα με δούλα. Ελλάδα ρε σατανά, είτε δεν βρέξεις τα μαλλιά σου. Έκαψες με δεκα, ούρτισες με, δεν αντέχω άλλο. Νόνι παρέτα, δεν θέλω τίποτε, με δεν τα ισώσα, με δεν τα βάψω. Μανούλα μου ηρέμησε, με μου μιλάς σατανά. Το λοιπόν, Μανούλα τε κάνει απόματα, θέλω, θέλω να μείνω σγουρή. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άσε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως αυτότητα πια. Δομνούλα βιταδίο. Μπράβο, Δομνούλα μου, πραγματικά μπράβο και μπράβο. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα από εμάς. Έτσι, γιατί αρέσει μας που κάθε μέρα βάζεις και ένα τραγουδάκι. Κύριε Χρήστο μου, εγώ θέλω τα μαλλιά μου να είναι σγουρά. Σαν κύριο τον τύπο που το θωρώ και αρέσκει μου. Ποιος είναι ο τύπος που το θωρώ και αρέσκει σου? Ο Bob Marley, κουτσουμπιλό. Γιουμπιλό. Εδώ αγαπημένα. Βάλα τις επιτυχίες του και χορεύκω μες στο δωμάτιο μου. Ναι, εδώ μουλά μου, νομίζω πως ο συγκεκριμένος δεν είναι σγουρός. Έχει κάτι το μαλλί του πάντως. Πελάνισκο πάντως θωρώ. Εν το πρότυπο μου κύριε Χρήστο. Τούτο που ο πρότυπος είναι ο Bob Marley. Και ο Βασίλης Καράς, δεν ξέρω πως τα γιουτάς. Έτσι είμαστε εμείς στην οικογένεια μου. Σας είστε πολύ συλλεκτικοί. Αν και ο παπάς μου λέει μου, κλείστο αμ, γιατί θωρώσει. Γιατί στο λέει το πράγμα? Δεν ξέρω, ανησυχεί μισή μου που να μεγαλώσω. Άτε καλέ, μια χαρά να βγεις. Λοιπόν, Δομνούλα μου, χαρήκαμε πάρα πολύ που μας τραγούδησες και τόσα πολλά διαφορετικά ρεπερτόρια. Μα έτσι είμαι εγώ. Ναι, αύριο θέλουμε να μας τραγουδήσεις και μια Μοσερά Καπαγέ. Τι? Εντάξει, ευχαριστούμε. Τα γεια μου κύριε Χρήστο. Ούλα ξέρω τα. Αμέσως θα με κάμιζα και σου άβολα. Ουι, Δομνούλα μου, καμία σχέση. Λοιπόν, γιατί βλέπω έτσι έναν παιδάκι. Εγώ να φύγω πριν έρθει ζωντας. Άντε για σας κύριε Χρήστο και καλό ράδιο. Ευχαριστώ, Δομνούλα μου. Έλα, δεν θέλω να κάνεις bullying της καημένης της Δομνούλας. Έλα, Ιάσονα μου, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιάσονα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Μπράβο. Μπράβο σου. Πέ μου εσύ, τι μουσική να ακούεις, έτσι, για να έχουμε καλό ρόντιο? Ακούω τα πάντα. Ναι. Ακούω που τα παλιά της Τάμτας. Ναι. Και μου αρέσει επίσης ο Νάζης. Μάλιστα. Ναι. Άλλο ρεπερτόριο εσύ.
Τι εννοείται? Τίποτα, τίποτα. Συγκρίνω με έναν άλλο κοριτσάκι που έρχεται να με ακούει διάφορα. Εσύ ακούει τάμτα. Και μου αρέσει και μου η τάμτα. Μπράβο. Και μου αρέσει και ο μαχαιρίτσα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα μετά να σε βάλω να μου πει ένα απόσπασμα με έναν τραγούδι του μαχαιρίτσα. Τώρα πέφτουμε και να ψέσαι εκθεσούλα. Βεβαίω! Έλα. Μάρι, δεν είναι Ιάσονα και εσύ, Ιάμα. Έλα, διαβάσμα τη. Οι παρπέριες. Η αδερφή μου έχει ωραία μαλλιά. Είναι καστανά και είναι και σγουρά. Βγαίνουν κιόλας. Το καλοκαίρι είναι όπως εκοιμώντας στο καραμπέν και τα μαλλιά της ήταν εκατομένα όπως τη Ξαξάν. Εγώ επειδή δεν ξανά έκοψα μαλλιά. Oh no. Έπιασα το ψαρίδι και είπα να της τα κόψω λίγο. Τελικά έκοψα της τα παραπάνω πουλίων και γέμωσα τον τόπο τρίχες. Και επειδή είδα την αδερφή μου που εκοιμάτουν ακόμα και την έκαμε όπως το στοιχείο του Λάκκου, έπιασε την βαρίτσα του σχολείου μου, έβαλε μέσα δύο φανέλες, ένα σοβροκούι με τον Πόπτο Σφουγγαράκι και δύο τσίπιτος και πήγα στη γιαγιά μου για να μείνω κι αμέ. Σοφά έπραξες. Τελικά η μάμα μου πήρε την αδερφή μου στην κυρία Νίτσα την κομμότρια και έκοψε τη στα κοντά και όλοι ελαλούσαν της μάμας μου, μα έχετε δύο πάλι καρούθια. Εγώ μηνίσκω ακόμα στη γιαγιά μου. Και έρχεται η μάμα μου και ο παπάς μου κάθε δίλης και θορούμε. Η αδερφή μου έχισε όλα μου τα ρούχα και έβαλε μια δευτερία να με κουπανίσει. Ιάσονας Α1. Μάνα μου, Ιάσονα μου, καλά έκαμε σου πιες τη γιαγιά. Εγώ λέω σου να μείνεις τσαμέ να περάσουν και γιορτές. Μα εν ξέρω κυρία Μαρίνα με μεγάλο το δράμα μου. Έτσι εσύ γιατί έκοψες τα μαλλιά της αρφής σου? Αφού ήταν έτσι σγουρά και εκατομένα. Και τι θα ήθελες να είναι? Υπερποιημένα. Α, ήθελες να ξυπνάς και πιένει κομποτήριο? Ναι, κοίταζαν σε ένα βίντεο στο YouTube που τα έκαναν έτσι ωραία τα μαλλιά και έκαναν τα και έτσι μετά και ήθελα να τα κάνω κι εγώ. Έτσι, αφήνουν τα μωρά και μπαίνουν στο YouTube και δεν τα προβλήματα. Ιάσονα, θέλω να πάμε λίγο πίσω στην πρώτη μας την κουβέντα που μάλιστα μου είπες ότι ακούεις μαχαιρίτσα. Ναι. Μπορείς να μου πεις ένα δύστιχο που μαχαιρίτσαν και ένα δύστιχο που εντάμτα? Ναι. Α, ξεκινούμε με μαχαιρίτσα. Ρίξε κόκκινα στη νύχτα! Χριστός και η μάνα του, μάνα μου. Εντάξει, αρκετά με το μαχαιρίτσα. Γιατί ήταν καλό? Ήταν. Ευτυχώς πιστεύω ότι δεν μας ακούει τώρα ο μαχαιρίτσα. Γιατί ήταν να γυρίσει μαχαίρι πάνω του? Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις. Πε μου, σε παρακαλώ, και λίγο από την τάμτα. Ναι, ποιον να σας πω? Αυτό σχεδίασε. Ό,τι θέλεις. Δεν τελειώνει έτσι, αγάπη! Oh my god. Δεν τελειώνει να λέω ξαφνικά! Τον έλεγα δεν! Εντάξει, οκ. Εντάξει, εντάξει, χρυσέ μου, για όνομα του Θεού. Γιατί κύριε Μαρίνα, εγώ έτσι όπως έβλεπα την τάμπτα μπαλιά που ήταν είχε το μαλλί τρούμπα, ήθελα και εκείνη να πιάσω το ψαρίδι και να την κουρέψω. Ωραία. Η θητεία σου σε αυτό το σταθμό σταματάει εδώ. Γιατί? Τίποτα, θα σε δούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, μην παντικοβάλλεσαι. Άτε. Καλημέρα! Καλημέρα, Ιάσονα μου, έλα. Έλα. Έφυγε. Τούτα τα λάθη, γιατί τα κάμνω και βάλω τον Ιάσονα. Μα και εσύ κουρτίζει τον όμω. Μα είναι δυνατόν να μου πει ότι ακούει τα άμπτα και μαχαιρίτσα. Θέλω να τα ακούσω σε συνδυασμό. Good morning show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι. Κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio.